Coach, σήμερα πετύχατε μία μεγάλη έκταση νίκη μέσα στο Λευκό Θεό. Πώς έγινε αυτό? Θέλω να συγχαρώ για την όλη πορεία που είχε μέχρι σήμερα το ΑΠΟΕΛ και το προπονητή του, διότι τουλάχιστον για 1,5 γύρο, τουλάχιστον μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετική. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να μειώσει σε καμία περίπτωση την προσπάθειά του το σημερινό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο να χάνεις την έδρα σου, ενώ δεν είναι εύκολο ψυχολογικά και πνευματικά να χάνεις την έδρα σου έναν τέτοιο παιχνίδι με από αντίπαλον τόσο εύκολα. Γι' αυτόν θεώρησα σωστό να το αναφέρω, διότι μέχρι στιγμής ήταν άξιο συγχαρητηρίο στα ΑΠΟΕΛ. Κοιτάξτε, η νίκη μας σήμερα ήταν εμφαντική. Έτσι θα τη χαρακτηρίζα εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο παιχνίδι με τα ΑΠΟΕΛ που χάσαμε, ένα παιχνίδι που με όλο το σεβασμό προς τον αντίπαλο μας δεν αξίζαμε, αλλά στο τέλος με κάποια λάθη που κάναμε, ουσιαστικά κάναμε δώρο αυτό το παιχνίδι. Μας ακολουθούσε συνεχώς μέχρι σήμερα. Δεν μας αφήνε να πάμε πιο πάνω βαθμολογικά. Παίξε μεγάλο σημασία στο μυαλό μας. Και θεωρώ ότι πέραν του ότι προετοιμαστήκαμε εξαιρετικά για αυτό το παιχνίδι, η ομάδα των τελευταίων καιρών βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ξεκινούμε πρώτα από την άμυνα για να πάμε στην επίθεση. Και ουσιαστικά σήμερα τελειώσαμε το παιχνίδι από τον τρόπο που παίξαμε στην άμυνα μας, στο μισό γήπεδο. Και από εκεί και πέρα είναι σαφώς πιο εύκολα οι επιλογές μας στην επίθεση. Δεν είναι τυχαίο τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό που είχαμε στα τρίποντα. Συνήθως, όταν έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό, σημαίνει είναι πάρα πολύ καλές οι επιλογές των καλαθοσφαιριστών μου. Θεωρώ ότι ήταν ακόμη ένα βήμα. Είπαμε στο δεύτερο γύρο θέλουμε να είναι δυνατόν να κερδίσουμε να είναι όλα τα παιχνίδια. Το βλέπουμε ξεχωριστά παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε τώρα 2 μέρες να ξεκουραστούμε και περιμένουμε την ερχόμενη Παρασκευή για το μεγάλο παιχνίδι, την ΑΕΚ Λάρνακας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι απάντησε σε 2-3 ερωτήσεις που είχα ως follow-up. Άρα, coach, σε ποιο ποσοστό βρίσκεται η ομάδα σας αυτή τη στιγμή στο επιθυμητό στάδιο που θέλετε και αν η σημερινή εμφάνιση ήταν μήνυμα προς Πετρολίνα και Κεραυνό? Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, ενώ για συγκεκριμένο ομάδα, νομίζω ούτε το μπορούμε να το ξεγράφουμε, ούτε την ΑΕΛ. Έχουμε ακόμη 1,5 γύρο ουσιαστικά μαζί με τον τρίτο γύρο που είναι φέτος το πρωτάθλημα μας. Δεν είναι κανένα μήνυμα. Έτσι αλλιώς όλα κρίνονται στα playoffs. Απλά δείχνουμε ότι μέρα με την ημέρα γινόμαστε ακόμη καλύτεροι. Έχουμε εμπειρία, ειδικά από τους ξένους μας. Βρίσκουμε μέρα με την ημέρα πάρα πολύ καλές λύσεις και από τους Κύπριους. Γι' αυτό βγάζουμε αυτή την εικόνα προς τα έξω.